προθέσει στους Γερμανούς βουλευτές, τους είπα θετικά τι είμαστε και τι κάνουμε. Δεν είμαστε αυτό που σας λένε, διότι τους λένε διάφορα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είμαστε μια υπεύθυνη δύναμη, όχι υπεύθυνη συστημική δύναμη όπως έβαλαν κάποιοι συναδελφοί σε μια εφημερίδα. Είμαστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Αυτά που λέμε τα εννοούμε. Η κρίση είναι δική μας, δεν είναι η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού κατά πρώτο λόγο. Mm-hmm. Αν έκανα διάλεξη στα πρόσθετα και τα άλλα που έχω γράψει άπειρες φορές, είναι μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης και έκφραση της παγκόσμιας κρίσης του νεοφθαλμικού καπιταλισμού. Mm-hmm. Εδώ μιλούσαμε για ένα δίλεπτο χαιρετισμό, όπου ήθελα να πω αυτό το οποίο θεωρούσα συγκεκριμένη στιγμή αναγκαίο να ακουστεί από τους Γερμανούς βουλευτές, που ήταν και δεξιοί και κεντρώοι και αριστεροί και τα πάντα. Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι που κάνει εντύπωση και μερικά πράγματα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα και του Τσίπρα και εμένα και όλων μας, των στελεχών, να λέμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα τρίγωνο της αμαρτίας, είναι οι τράπεζες, είναι το πολιτικό σύστημα, είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα διαπλοκής και αυτό είναι ο πυρήνας της κρίσης. Ναι. Τώρα το να φτάσει κανείς, μιλώντας ο Δραγασάκης, να του αποδώσει την άποψη ότι εννοούσε ότι ο ελληνικός λαός φταίει για την κρίση, το θεωρώ λίγο επιστημονική φαντασία ή μάλλον κακή πρόθεση και σκόπιμη διαστρέβλωση των απόψεων. Όχι, όταν μάλιστα οι απόψεις έχουν διατυπωθεί γραπτά σε βιβλία, άρθρα. Από τη διατύπωσή μου έλειπε ένα και. Και δική μας. Και πάλι το δική μας το ερμηνεύω. Δική μας όχι του ελληνικού λαού, των θυμάτων της κρίσης, αλλά του συστήματος που έχουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να σας θυμίσω ότι έχουμε γράψει αυτά, ότι το ελληνικό χρέος, παραδείγματος χάρη, είχε διαμορφωθεί τη δεκαετία του 80. Ναι. Είχαμε μια προϋπάρχουσα κρίση. Τώρα, αυτό που είπατε επίσης, το σχήμα το οποίο έχουμε πει και έχω αναλύσει και εγώ άπειρες φορές, είναι ότι είχαμε μια κρίση η οποία με το μνημόνιο έγινε κοινωνική καταστροφή. Ναι. Είχαμε μια κρίση η οποία έγινε με το μνημόνιο οικονομική καταστροφή. Γι' αυτό η εξάλληψη του μνημονίου δεν είναι η λύση, αλλά η προϋπόθεση για τη λύση. Ναι. Γι' αυτό και άρχισε την τοποθέτησή μου εκεί και τους είπα πόσο είναι η ύφεση στην Ελλάδα, 25%, ότι έχουμε πτώση των επενδύσεων 58%, ότι έχουμε ανεργία 30% και τους έθεσα το ερώτημα, πέστε μου εσείς πώς μια τέτοια χώρα θα φύγει από την κρίση. Δηλαδή, αν είχα να κάνω μια διάλεξη περί κρίσης, προφανώς θα έλεγα όλα αυτά τα οποία έχουμε πει. Στην προκειμένη περίπτωση είπα αυτό το πράγμα, το οποίο ορισμένοι θέλησαν το... ευτυχώς όλοι βέβαια.